ναι, ακριβώς. Το Σύνταγμα έτσι όπως είναι δομημένο και φτιαγμένο αυτή τη στιγμή. Μα καταρχάς στις μέρες μας, όταν εγώ κατέθεσα τα 100 δισεκατομμύρια στο τάφι Σίγμα, σαφώς δεν είπε κανείς τίποτα, έτσι δεν σας είπε. Από ό,τι μας έδωσε και τι έγινε, αλλιώς θα με είχαν κλείσει σε μουδρούμι. Αντιθέτως, 35 εισαγγελίες από τον Άριο Πάγο παρατήθηκαν. Επειδή ξέρετε, εγώ συνέλληνες μοσόρας, δεν πιστεύω στην τύχη. Αν υπήρχε τύχη, θα κουτουλάγαν οι πλανήτες, το είπα. Άρα λοιπόν, 35 εισαγγελίες έφυγαν. Ο Σουρνάρας έφυγε από το Υπουργείο Οικονομικών. Γρήγορα έφυγε ο Προβόπουλος. Του έχω κάνει ήδη δύο μηνύσεις, η τύχη του σταθμού που θα είναι. Και μπήκε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και έγινε χιλιάδες παρατράγουδα. Ωστόσο, το πάνε γρήγορα στη Βουλή και ψηφίζουν ένα νόμο να ασφαλίσουν τους ανθρώπους του τάφη Σίγμα για 50 εκατομμύρια αν κάποιος τους κάνει αγωγή. Ακούσατε, να ξαναπληρώσουμε με 1,5 εκατομμύριο ασφάλιστρα. Πάλι ο ελληνικός λαός. Και τελευταία έβγαλα νόμο ότι αν και κάνεις μήνυση αγωγή στο τάφη Σίγμα και στους αξιωματούχους του τάφη Σίγμα, που αυτοί ελέγχουν όλο το τραπεζικό σύστημα, θα έχουν άσυλο. Τι άλλο θέλεις, αγαπητέ, για να σου πω ότι πρέπει την Ελλάδα να την πάρουμε στα χέρια μας? Δεν γίνεται να κυβερνάνε την Ελλάδα αν θέλεις. Πρέπει την Ελλάδα να την πάρουμε στα χέρια μας. Αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Επόμενη ερώτηση. Καμία δεν έχετε, ρε παιδιά. Είμαι εδώ για να με σκίσετε τις ερωτήσεις. Πέστε μου. Αγαπητέ, μπορεί να βιάζεις, αλλά θα γίνει όπως πρέπει τα πράγματα. Άκου τι θα σου πω. Όταν. Εντάξει, νομίζεις. Άκου τώρα. Όταν θέλουμε να πάρουμε ένα 9 μήνου παιδί, δεν φέρνουμε 9 γκαστρωμένες του 1 μηνών. Δεν μας κάνει 9 μήνο. Θέλουμε μία γυναίκα στο 9 μήνο και η ελευθερία πρέπει να είναι 9 μηνίτικη, η οποία είναι θέμα ορίμασης. Και η ορίμασης δεν είναι από μένα. Ούτε πιο γρήγορα, ούτε παραπάνω. Μπορεί να τρέξει παραπάνω, αλλά δεν εξαρτάται από μένα. Εξαρτάται από τους συνέλληνες όλους. Σαφώς είσαι πιο ενθουσιώδης και βιάζεσαι. Εγώ προσωπικά βιάζομαι πιο πολύ, αλλά όλο θα εξαρτηθεί. Αυτό το παιχνίδι είναι μαζικό. Θα πρέπει να το παίξουμε όλοι μαζί. Δεν γίνεται να παίξει ο καθένας στο δικό του ρόλο. Πρέπει όλοι μαζί στο σκοπό. Άρα, εξαρτάται από τους συνέλληνες πότε θα μαζευτούν. Κοιτάξτε σήμερα πώς είστε. Αύριο μπορεί να είστε διπλάσιοι. Σε ένα μήνα να είστε δεκαπλάσιοι. Αυτή είναι η Ελλάδα. Στο τέλος, οι Έλληνες θα διοικήσουν την Ελλάδα με δημοκρατία που δεν έχει κόμματα. Έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Και οι εκλογές είναι για το ποιος θα είναι ο αξιότερος για τις αποφάσεις. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ονομάζομαι Χαράλαμπος Τοπαλίδης, είμαι τζομπάνος εγώ στο επάγγελμα, αδερφέ, φτωχός. Άστε ρε φίλε, τι φτωχός, κάθε μέρα τρως κατσίκια και βαριά πλάκα μας κάνεις εμείς. Ακούστε με λίγο, θα με ακούσετε γιατί τα ευχολόγια είναι εύκολα. Εδώ εμείς εδώ είμαστε πόσοι άνθρωποι, έχουμε προβλήματα επιβίωσης. Ακούω για δισεκατομμύρια, αδερφέ, και προτείνω το εξής. Να κάνουμε, γιατί όλα είναι καλά αυτά, να έχουμε δουλειά να τρώμε, διότι εδώ οι περισσότεροι δεν έχουμε δουλειά για αύριο και τα παιδιά μας. Εφόσον υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, να κάνουμε σε κάθε περιφέρεια ένα εργοστάσιο να μπορούμε να δουλέψουμε για να συντηρήσουμε τις οικογένειές μας. Γιατί η πολιτική της Ελλάδος μας φέρνει στο σημείο αυτό, στην κατάντια δηλαδή. Αυτό σας το λέω με τα λόγια γνώσης, επειδή γυρίζω όλη την Ελλάδα. Και λέω λοιπόν, όλα καλά. Δεν θα πω στα επιμέρους θέματα αυτά τα οικονομικά, γιατί δεν ξέρω από αυτά εγώ. Εγώ ξέρω να δουλεύω. Είμαι 60 χρονών, τα χέρια μου είναι ρουζιασμένα, μαύρα. Για την Ελλάδα λοιπόν, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι Έλληνες, και πρώτος εγώ, είναι να δώσω το αίμα μου. Τι άλλο να κάνω? Ο ελάχιστος φόρος τιμής για την Ελλάδα. Να το κάνουμε. Τα υπόλοιπα πρέπει εσείς παιδιά που λέτε θα κάνουμε έτσι, θα κάνουμε αλλιώς, θα το κάνουμε όμως. Εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείτε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά όλοι. Χριστόπουλος Δημήτρης ονομάζομαι, ο Γιάννα. Θα ήθελα να ρωτήσω, αν προτίθεται σαν ΕΝΤ να κάνουμε κάποια προσφυγή ομαδική για τον ΕΦΙΑ. Πιστεύω είναι ένας φόρος ο οποίος μας αγγίζει όλους. Και με το φόρο αυτό στην ουσία μας αφαιρείται το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Αγαπητέ, και πριν τον ΕΝΦΙΑ ήταν το ΦΑΠ. Και πριν τόσα χρόνια ήταν τόσα πολλά. Για ποιον να πρωτοκάνεις προσφυγή? Ωραία. Σε ποιον θα κάνεις προσφυγή? Σε ποιον? Στη δικαιοσύνη. Τι να σου πει. Η μισή δικαιοσύνη είναι πραγματικά άνθρωποι που καταλαβαίνουν εμάς και είναι σαν και εμάς. Και αυτοί, 1200 παίρνουν. Εγώ έχω δικαστές που πήδηξαν από το παράθυρο. Έχουμε
έξι από το παράθυρο αυτοκτόνησε. Ζούνε όλοι. Όλοι ζουν την κόλασή τους. Έχουμε επιχειρηματίες οι οποίοι χρωστάνε και 700 και 800. Ένας φίλος μου είχε μια τεράστια περιουσία σε Ζάκυνθο. Σε μια εβδομάδα του παίρνουν την περιουσία των 200 εκατομμυρίων και δεν έχει να φάει. Έχουμε χρηματιστές των 8 δισεκατομμυρίων και είναι στον δρόμο. Θέλω να πω ότι αυτό το καθεστώς τρώει και τα δικά του τα παιδιά. Και παράκληση σε κάποιους να έρθουν γρήγορα. Ακόμα και στους πολύ δογματισμένους. Έχουν χρόνο να έρθουν. Να θυμηθούν ότι είναι Έλληνες, ότι εδώ είναι πατρίδα, ότι εδώ είναι έθνος και ότι αυτό καθεστώς είναι ένα αδιφάγο ζώο που τρώει και τα παιδιά του. Το έχω ξαναπεί. Δεν μπορούν να κάθονται να με κάνει μαζόνι τη στιγμή που ήταν Έλληνες. Γεννηθήκαν Έλληνες, πρέπει να είναι μαζί μας. Γεννηθήκαν Έλληνες, ας είναι πολυχριστιανοί, ας είναι ιεράρχες, ας είναι ό,τι να είναι. Ας είναι και μουσουλμάνοι υπομάκια, αν το θέλετε. Θέλω να καταλάβουμε ότι εδώ είναι Ελλάδα και είναι θέμα ελληνισμού. Δεν είναι θέμα δόγματος, χρώματος, κόμματος. Πού είναι λοιπόν αυτά τα κόμματα που σήμερα είναι απέναντι σου. Πάλι πεινάνε, πάλι χρωστάνε. Τα σπίτια τους και αυτοί τα χάνουν. Ο ένφια κουμπάει και τα πολιτικά και τους αξιωματούχους. Πού να πρωτοκάνεις. Πού να πρωτοκάνεις και σε ποιον και με ποιο δίκιο θα βρεις. Αγαπητοί μου, είναι τόσα πολλά τα κένα. Σου πήραν τις τράπεζες, τώρα σου πάνε την ψυχή. Είναι από πολύ μακριά η εντολή που έρχεται. Δεν είναι από αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά μόνο εντολές εκτελούν. Εσείς βλέπετε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί σκεπτόμενος όσο και μίχαζος να είναι, να μην μπορεί να εκτελέσει μια διαδικασία πρωθυπουργού ή βουλής. Έχει καταλάβει ότι αυτό είναι ένα εγκάθετο σύστημα. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει έρθει με εντολές να κάνει συγκεκριμένα πράγματα και δει τον αφανισμό της Ελλάδος. Πρέπει να αφανιστεί ο Έλληνας διαφορετικά. Παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί να γίνει. Εμείς 2 χρόνια έχουμε σταματήσει την παγκοσμιοποίηση και έχω πει ότι θα τη σταματήσω και θα τη διαλύσω. Θρησκεία θέλω να διαλύσω. Τι δουλειά έχει η παθρησκεία. Γίνονται τόσοι θρησκευτικοί πολέμοι. Σήμερα είναι όλοι μαζί και προσέφονται στην μπάλα. Για σκεφτείτε το. Σ' όλα μας τα χρόνια λοιπόν, τι είχαμε. Όλα μας τα χρόνια λοιπόν πολεμούσαν οι μουσουλμάνοι με χριστιανοί. Οι χριστιανοί είχαν στρατό. Χριστιανοί εννοώ τον Πάπα, δεν εννοώ τη δικιά μας. Για κοιτάξτε τι έγινε. Για κοιτάξτε το Βυζάντιο τι πολέμους διεξήγεται. Θρησκευτικούς δεν ήταν. Στις μέρες μας, μωρέ. Στις μέρες μας. Δεν έγινε τη Συρία θρησκευτικός πόλεμος. Τη Λιβύη, του Ιράκ. Ε? Πού. Τώρα, σήμερα δεν έχουμε. Λέει μουσουλμάνοι με χριστιανοί. Τι είναι αυτά, μωρέ τώρα. Θα πολεμήσω με κάποιον γιατί έχει άλλο Θεό. Ή γιατί η γυναίκα του είναι χοντρή. Άντε, για κάθε τη χοντρή γυναίκα σου. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε. Είναι δυνατόν τώρα εμείς με μια λογική Έλληνων. Άρα λοιπόν έχουν γίνει κινήσεις για να σπάσω και την παγκόσμια θρησκεία. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, βγήκε μια εντολή από το παγκόσμιο, από την παγκόσμια πανθρησκεία και λέει το άθος, δηλαδή το Άγιο Όρος, δεν έχει άσυλο, τέλος του άσυλο. Ποιος το παθαίνει, παιδιά, η παγκόσμια θρησκεία. Και πώς νομιμοποιείται η παγκόσμια θρησκεία, ότι το Άγιο Όρος δεν θα έχει άσυλο, ε? Και η παγκόσμια θρησκεία θα καταστρέψει τις άλλες. Άρα ποιος θα τις σταματήσει. Έχουν γίνει κινήσεις, αγαπητοί. Έχει γίνει, σας είπα κάποια δόση. Φτιάξαμε έναν αρχιεπίσκοπο της αυτοκρατορίας της Ρωμανίας. Πριν δεν το κάναμε. Το κάναμε γιατί θέλαμε να φτιάξουμε αρχιεπίσκοπο της Ρωμανίας. Για να αναβιώσουμε ένα Βυζάντιο το οποίο είναι με εξόριστη κυβέρνηση, αν θέλετε να μάθετε, του Κίεβου. Δεν έκλεισε ποτέ η κυβέρνηση του Βυζαντίου, το ξέρετε. Βέβαια, καταλήθηκε η πόλη. Δεν έπεσε το Βυζάντιο. Η κυβέρνηση ήταν εξόριστη στο Κίεβο, όπως και η Γερμανία. Δεν παραδόθηκε η Γερμανία, αγαπητοί μου συνέλληνες. Ο στρατός παραδόθηκε. Η κυβέρνηση ήταν εξόριστη στη Δυτική Γερμανία. Γι' αυτό και σήμερα στη Γερμανία έχει Κελάριο. Δεν έχει Κάιζερ. Ενώ παλιά είχε Κάιζερ. Τι ήταν ο Κάιζερ. Ο Κάιζερ ήταν ο Κέσσερας. Πάντα Έλληνας. Και ο Κέσσερας πάντα Έλληνας. Και οι άλλοι Ρώσοι τι είχανε. Πάντα Έλληνα. Τυχαίο που ήταν όλοι Έλληνες και γιατί έπρεπε να είναι Έλληνες. Και ποιο έβαλε αυτό στον πλανήτη ότι όλοι είναι Έλληνες. Αφού γαλάζιο αίματο δεν έχει κανένα σπίτι των Ελλήνων. Τα ζώα δεν μπορεί να δει. Ήδη είναι πιστοποιημένο αυτό. Και δεν το ξέρετε να το μάθετε. Βγήκα σε μια εκπομπή μου και λέω: η βασίλισσα της Αγγλίας δεν είναι βασίλισσα της Αγγλίας. Είναι Γερμανίδα. Δική με, σαν βασίλισσα επειδή έχει παντρευτεί τον Φίλιππο. Και στην ο Χουάν Κάρλος δεν είναι βασιλιάς, είναι Ρήγας. Γιατί έχει τη Σοφία. Αυτά μωρέ δεν τα καταλαβαίνετε. Για να κάτσω στη Βουλή μου κάποιοι άνθρωποι δογματισμένοι για να μου διοικήσουν την Ελλάδα μου. Άρα αγαπητέ συνέλληνα θα σου απαντήσω με αυτό τον περίγυρο που έκανα. Ότι πρέπει να πας στην Ελλάδα σου, να στείλεις στο διάολο τον ένφια και κάθε κολοφόρο και 78.000 φορολογικούς νόμους που δεν εξυπηρετούν κανέναν. Απλά είναι μια φλαγωγία τεράστια και νομίζω ότι κάτι γίνεται.
Μόνο έτσι μπορούμε να πατάξουμε τους φόρους. Αν ασχοληθώ με τον έμφυλο, θα χάσω το τρένο. Σήμερα το τρένο είναι. Οργανωθείτε σε όλους τους Δήμους. Στις επόμενες μέρες την Ελλάδα μπορούν να τη διεκδικήσουν οι Έλληνες. Λέω μέρες, αλλά μπορεί να έχουν τριψήφιο αριθμό. Μην μπαίνουμε τις μέρες τώρα μια εβδομάδα. Γιατί έχετε και ένα ελάττωμα μέρες, να λέμε και ένα τέτοιο εβδομάδα. Μπορεί να έχει και τριψήφιο αριθμό οι μέρες. Άλλη ερώτηση. Πρώτον, όσον αφορά για να αγοράσει τα ομόλογα, αυτό πρέπει να γίνει με μια διαδικασία. Τα κράτη, το που έχει η Ελλάδα τα ομόλογά της, κανείς δεν ξέρει εκτός από εκείνα που είναι πιστοποιημένα στις τράπεζες, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το σύνολο. Δεύτερον, η κίνηση για μας, όσον αφορά το ΣΟΡΑ και την ΕΡΤ, στρατηγικά ήταν τρεις. Πρώτον, καταθέτουμε τα ομόλογα στην Ελληνική Δημοκρατία, γιατί εκείνο το διάστημα θα πτωχεύουμε την Ελλάδα τον Οκτώβριο. Είχε ήδη κανονιστεί με πολύ σημαντικές πληροφορίες που είχαμε να πτωχεύσουν την Ελλάδα και είχαν φτιάξει το κλίμα όλα τα κανάλια. Η Ελλάδα δεν έχει λεφτά για βενζίνη, η Ελλάδα δεν θα έχει λεφτά στις τράπεζες, η Ελλάδα πτωχεύει, δεν θα έχει λεφτά. Είχαν φτιάξει όλο το κλίμα της πτώχευσης και μας πηγαίνανε και ελεγχόμενη η πτώχευση, κάτι που δεν το θέλανε. Άρα, καταθέτοντας τα 600 δισεκατομμύρια, δεν μπορεί να πτωχεύσει η Ελλάδα. Και απ' την άλλη, έτσι όπως το κλειδώσαμε, δεν μπορούσε να τα πάρει η κυβέρνηση μόνο σαν Ελληνική Δημοκρατία με δύο συγκεκριμένους όρους διαφάνειας και όποιος θέλει θα τιμωρηθεί. Ένα τρίτο κομμάτι τα βάλαμε στο όνομά σας για να σας ενώσουμε. Γιατί η ένωση δεν θα ήταν. Φανταστείτε ένα μικρό χωριό, το οποίο του δίνεις 1 εκατομμύριο, αλλά θα πρέπει να υπογράψουν όλοι οι κάτοικοι. Και οι κάτοικοι είναι 200. Α, είναι λίγοι. Θα τους πάρετε ακόμα και τραγώντας να υπογράψουν για να πάτε να πάρετε τα χρήματα. Ακριβώς ένα τέτοιο είναι σήμερα. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν αυτοί που είναι ψυχές και αυτοί που δεν έχουν ελληνική ψυχή. Αλλά μπορούν να δουν είτε τα λεφτά είτε την Ελλάδα. Όπως και να έχει λοιπόν, θα είμαστε μέσα στα πράγματα. Σήμερα λοιπόν ο λογαριασμός ο ελληνικός της Ελληνικής Δημοκρατίας, όλοι μαζί, έχετε τα 600 δις. Δεν τα έχουμε πια εμείς και έχει πιστοποιηθεί από το δικαστήριο. Εμείς δεν μπορούμε να τα ακουμπήσουμε πια. Σαφώς, ό,τι έχουμε κάνει άλλες αγορές να κάνουμε δεν μας επιτρέπουν, γιατί εμείς θέλουμε στρατηγικές αγορές. Στρατηγική αγορά ήταν η Ολυμπιακή, την οποία έχουμε κάνει πρόταση. Στρατηγική αγορά ήταν ένα 1,75% που κάναμε στην Εθνική Τράπεζα επίσημα 30 Μαΐου, τελευταία ημέρα. Και τελικά μετά βρήκαν τα χρήματα. Τους είπαμε δεν πειράζει, το επόμενο εξάμηνο. Πάλι δεν μας φωνάξανε. Στρατηγική είναι το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ. Στρατηγική ήταν το ΙΚΑ για 450 εκατομμύρια επίσημα, τα οποία έχει γίνει και ολόκληρο άλλος. Και άλλες στρατηγικές αγορές. Δεν θέλουμε να αγοράσουμε και να τοποθετηθούμε όσον αφορά σε deals. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει οι στρατηγικές αγορές, ώστε να εκθέσουμε σύστημα και παρακράτος και όλο αυτό το συνεφοκάμα, για να ξεχωρίσει η ύγρα από το σιτάρι και να δούμε ακριβώς τα δρόμενα όπως είναι. Τίποτα παραπάνω. Στο δεύτερο κομμάτι που με ρωτήσατε είναι, αν θυμάμαι, για το χρυσό. Με τη μετοχή της Ανατολής είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα από τον 600. Τα 600 τα φέραμε γιατί είναι φρέσκα. Τα άλλα είναι λίγο παλιά, σας είχαν μουχλιάσει. Πάρτε και τα φρέσκα τώρα. Και αν δεν θέλετε, πάρτε και τα δικά σας ζωντόβολα που είναι τα Παγκόσμια Ταμεία να δούμε τι θα κάνετε τώρα. Τώρα να δούμε τι θα γίνεται. Το ξύλο είναι πολύ και βρέχτε τάβλες. Βρέχτε. Παιδιά, κινδυνεύουμε. Αν σπάσει η τάβλα, θα μας σπάσουν αυτό το κεφάλι. Βρεμένη να μην σπάσει. Κύριε Σόρα, ονομάζομαι Παναγιωτίδης. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Νομίζω ότι καλύφθηκε ένα μέρος της ερώτησής μου. Ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η σπουδαιότερη κίνηση για τη συνένωση των Ελλήνων, φύγοντας από εδώ πέρα μέσα, όσοι πίστηκαν για τα λεγόμενά σας. Ποια είναι η κυριότερη κίνηση που μπορούν να κάνουν, έτσι απλά, γιατί η περιοχή μας είναι αγροτική. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι, αν κατάλαβα καλά εγώ, ένα σχέδιο που μπορεί να φτάσει πολύ γρήγορα στους στόχους μας, επειδή εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι, έτσι το κατανοούμε, έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή, μαζεύω υπογραφές, τις εμφανίζω κάποια μέρα στον δήμαρχό μου, του ζητάω να κάνει πρόταση και να ζητήσει επενδυτή για τα κόκκινα δάνεια για τους πολίτες που υποφέρουν και τις επιχειρήσεις που έχουν δηληστεί. Και αν αυτός μετά από ένα εύλογο διάστημα δεν βρει επενδυτή, έρχεται ο κύριος Σόρας και του λέει: φέρε τους δικηγόρους σου εδώ πέρα να δούμε αν υπάρχει και ποιος έχει δίκιο. Άρα το πρώτο μέρος της ερώτησής μου νομίζω καλύφθηκε από τις δύο, από τα δύο φυλάδια που δείξαμε, ότι όλοι οι φίλοι εδώ και οι συνέλληνες πρέπει να τα υπογράψουν, αν αυτό είναι η συνένωση και μόνον ή χρειάζεται και κάτι άλλο επιπλέον. Και το δεύτερο είναι το δεύτερο σκέλος. Ευχαριστώ. Χρειάζονται πάρα πολλά, αγαπητέ. Πρώτον, οι στρατηγικές μας κινήσεις, όπως σας είπα, σας βγάλαμε τρία συγκεκριμένα όπλα, τα οποία το τελευταίο είναι ότι κόβεται όλη η παγκόσμια κοινότητα πάνω σε ΦΕΚ. Δηλαδή αυτά είναι ρυθμισμένα από αρχή πλανήτη. Έτσι δουλεύει η οικονομία.
Μη μου ξαναπείς τη λέξη κανένας εδώ μέσα ότι είμαστε απλοί άνθρωποι. Όλοι είναι απλοί, έρχονται ξεβράκωτοι και φεύγουν ξεβράκωτοι. Δεν υπάρχει απλός άνθρωπος. Υπάρχει ο άνθρωπος ή ο μη άνθρωπος. Και πρέπει όλοι να ξέρετε, δεν είστε απλοί. Και τα οικονομικά είναι απλά, όλα είναι απλά. Και η λογική είναι απλή. Η πολυπλοκότητα ανήκει σε άλλες διαδικασίες. Ακούστε με λοιπόν καλά. Βεβαίως η συνένωση είναι με τα έγγραφα τα οποία να δείξουμε ποιοι είμαστε γιατί γίνεται ένας τεράστιος πόλεμος. Από την άλλη, είπα σε όλους τους Δήμους, η συνένωση θα πρέπει να γίνει σε όλη την Ελλάδα και να απαριθμεί όλους τους Έλληνες. Υπάρχει ένα ποσοστό που το έχουμε ζυγίσει, το οποίο δεν θα το πάρουμε ποτέ. Είναι το ανθεληνικό και είναι το εγκάθετο. Είναι πάρα πολύ μικρό. Περιμένουμε πολλά από όλους τους Έλληνες. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι ακόμα και με τον, με το Δήμο σας, αφού τα λεφτά είναι δικά σου, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Μέσα στο Δήμο αύριο που θα είσαι εσύ, γιατί δεν μπορεί να είσαι εσύ. Τι είπα να πει με απλός άνθρωπος, εγώ δεν ξέρω. Να μάθεις, πήγαινε. Τα δικαιώματά σου είναι, η Ελλάδα σου είναι. Και πρέπει να γίνει από όλους μαζί. Ειδικά για τα παγκόσμια ταμεία που είναι πιστοποιημένα τόσο πολύ και τα χρήματα είναι πάντα στις τραπέζες σου και είναι το μυστικό που το κρύβουνε, ήδη γίνεται ένας τεράστιος πόλεμος. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ έχω υπογράψει ήδη με 7 δημάρχους. Έναν σεβαστό αριθμό να μην με γκρεμίσει κανένα, τον έχω. Έχω και 2 δόγματα, μας κάνει 9. Άκου τι θέλω. Θέλω να πάρω 20 Δήμους γιατί τα λεφτά έχουν κατέβει ήδη στην Ελλάδα. Να σε ενημερώσω, συνέλληνες. Τα λεφτά δεν είναι στην Αμερική ούτε στην Παγκόσμια Τράπεζα. Είναι εδώ στην Ελλάδα μέσα. Και για να κάνω την επανάστασή μου. Θέλω μωρέ από τους 325 Δήμους. 20 παλικάρια Δήμοι. Αύριο το πρωί όλοι μαζί να πάμε στην Τράπεζα της Ελλάδος με έναν λαό από πίσω μου 5.000 άτομα. Και να ανοίξουμε την τράπεζα και να πούμε: τώρα κατεβάσαμε τα χρήματα. Γιατί 20 δήμαρχοι είναι 20 αξιωματούχοι. Παραδίνουν υπογραφή, αλλά έχουν φυσική υπόσταση. Συν τα 2 δόγματα, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, αν είναι εποχή, αν είναι της εκκλησίας μας, αλλά είναι η δύναμη που μπορούμε να κατεβάσουμε. Γιατί εγώ κοιτάω και το σκοπό και να κατεβάσω τα χρήματα. Και να απαιτήσουμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός που μπορεί να το γίνει. Δεν μπορώ να πάμε 5 δημάρχους, που από τους 5 δημάρχους. Οι 3 δεν ξαναβγήκαν. Δεν με πειράζει, έχω το δικαίωμα το κληρονομικό, το έχω πάρει. Αλλά δεν έχω φυσικότητα, φυσικό πρόσωπο. Και δεν ξέρω αν θα έρθει ο καινούριος. Μέσα στους 25 Δήμους δεν έχω, μωρέ, 20 παλικάρια. Να έρθουν κοντά μου στην Τράπεζα της Ελλάδος, να πούμε αύριο το πρωί με ραντεβού και να πούμε τώρα τα λεφτά μου. Γιατί ξέρετε κάτι. Ο λογαριασμός είναι της ελληνικής δημοκρατίας. Και εφόσον αξιωματούχος δήμαρχος, ο αξιωματούχος δήμαρχος αυτός. Έχει σημασία αυτός, έχει αξίωμα. Αυτός είναι κυβερνήτης. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει ότι ο Δήμος είναι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δηλαδή κράτος. Όλοι οι Δήμοι μαζί συντάσσουν τη Βουλή. Χωρίς τους Δήμους δεν υπάρχει Βουλή. Είναι σαν βασιλιά χωρίς οπαδούς. Θέλω 20 παλικάρια να κάνω το εγχείρημα. Δεν το κάνω ακόμα, γιατί διαβλέπω και πώς πάνε αυτοί. Γιατί ξέρετε, αυτό το παιχνίδι δεν είμαι μόνος μου. Είναι και οι αποστάτες, είναι και οι άλλοι που μας κόβουν, είναι οι υπηρεσίες, είναι η Federal, είναι η CIA. Που η CIA, σας είπα, δεν είναι η μυστική υπηρεσία της Αμερικής. Βάλτε το στο μυαλό σας. Εσείς τι πληρώνετε τη CIA. Δεν στάθηκε καμιά κυβέρνηση στην Ελλάδα. Τι κάνετε εδώ, φέρτε τα μία. Όπως αν θυμάστε και το περίφημο σκάνδαλο που έβγαλα να πούμε στη Γαδά και καναμένη στον πράκτορα του Ροθσάιλντ, ο οποίος είχε την υπόθεση του Καρούζου, ο οποίος μου στέλνει σκυρό δίσκο και μου λέει: θα σου παραδώσω 167 δισεκατομμύρια από το 1967 και διεύθυνε που έχουν πληρωθεί οι πολιτικοί. Δεν το παγώ, αυτό το ζώο το έχει πει και το έχω καταθέσει κατά δύση μου. Τι είπατε ρε παιδιά, ο ένας δίσκος. 167 δισεκατομμύρια έχουν πάει οι πολιτικοί και είναι σε δίσκο που μου λέει ο πράκτορας ότι τον έχει καταθέσει στη Βουλή και στον εισαγγελέα και δεν θέλω να πω το όνομα και κάθομαι στα αυγά μου. Και 800 δις λογαριασμό μετρητά. Βλέπετε που είμαι φτωχός. Εσείς με νιώθετε για πλήσιο. Εγώ ταμπατζής είμαι. 800 δις λογαριασμό με το όνομα Καρούζου, διαχειριστής της CIA, μετρητά στην Ελλάδα. Τελικά είδες που έχεις λεφτά. Ναι, ναι, σε αυτές που πέσανε έχω 800 δις παρακαλώ. Είναι γελί. Και 6,5-3 ακίνητα. 6,5-3 ακίνητα. Κάθε ακίνητο έχει δικά του εταιρεία. Καταλάβατε αγαπητοί Έλληνες τι μπορείς να κάνεις. Πάρ' τη φορά σου να τα βρεις όλα. Να γονατίσουν ο διάολοι. Όλοι θα γονατίσουν. Τι να περιμένω λοιπόν. Να πάνε στον εισαγγελέα. Άντε και πήγες. Θα τον πάρουν 700 τηλέφωνα. Μην κουνιέσαι. Φύγε. Έλα εσύ. Φύγε εσύ. Έλα εσύ. Αυτό δεν είναι το σύστημα. Όλοι μωρέ δεν έχετε πέσει από τα δικαστήρια. Πού βρήκατε δικαιοσύνη. Συγγνώμη του δικαστή. Ή μου πείτε ότι όλοι δεν έχετε περάσει από δικηγόρους ή δεν σας έχουν κλέψει όλοι οι δικηγόροι. Όπου είχατε δικηγόρο σας κλέψανε. Σας εξαπάτησαν.
Που στο διάλογο είναι οι δικηγόροι τώρα, πέστε μου που είναι! Είμαστε μόνοι μας. Και αυτό λεγόμαστε συνέλληνες. Σε όλους τους Δήμους να κάνετε πυρήνες. Πυρήνες και να φουντώσετε να καταλάβουν όλοι ότι είμαστε πολλοί. Ξέρετε, αυτό που έχουν βγάλει να μειωθεί ο πλανήτης στα 500 εκατομμύρια, ξέρετε γιατί γίνεται. Ξέρετε γιατί γίνεται. Γιατί φοβούνται ρε συνέλληνες. Φοβούνται τα ζώα, είναι πολύ λίγοι. Να μας κάνουν 500 να μας ελέγχουν. Γιατί 7 δισεκατομμύρια δεν μας κάνουν καλά. Ξυπνάνε από άκρη σε άκρη στον πλανήτη. Εμείς μιλάμε με χιλιάδες οργανώσεις. Στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία. Στη Σκωτία! Την κλέψαν τη Σκωτία. Η Σκωτία ζήτησε απόσχηση και την κλέψαν στα ποσοστά. Βέβαια, αφού η μηχανή που μετράει δεν είναι δικιά μου. Ψήφισε ό,τι θέλεις, λέει, αφού εγώ μετράω. Άμα μετράς, είναι σαν τον τύπο που μοιράζανε κάτι λίρες δυο φίλοι. Μια δικιά σου, μια δικιά μου. Εντάξει είμαστε. Μια δικιά μου. Εντάξει είμαστε. Τόσο γελία είναι τα πράγματα. Γιατί σε εκλογές υπάρχει αναμέτρηση. Έχω πει και το δηλώνω. Έχω στοιχεία που μιλάω. Όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις ήταν ψεύτικες, χαζάρικες και μετράγανε οι βρακές εταιρείες. Τα αποτελέσματα δεν είναι αληθινά. Η Ελλάδα δεν διοικείται από Έλληνες και δεν θέλουν οι Έλληνες αυτή την εκπροσώπηση. Αυτή τη φορά οι εκπροσωπήσεις είναι ελληνικές και για να το πετύχουμε θέλουμε σε όλους τους Δήμους πυρήνες. Φουντώστε την Ελλάδα από άκρη σ' άκρη. Θα καταλάβετε τι σας λέω. Κύριε Σάρα, μια ερώτηση. Από τους πολίτες της Σάρτας μου είπα να σας ρωτήσω τι θα κάνουμε με το ΕΜΦΙΑ, θα τον πληρώσουμε ή να μην τον πληρώσουμε. Εμένα, προσωπική για σας. Εμένα είναι λίγο δύσκολη αυτή η ερώτηση από αυτό εδώ. Περιμένουμε το έδρονο να δώσω συμβουλή. Ναι. Εγώ προσωπικά ό,τι με ενοχλεί στο πόδι μου αγκάθι δεν περπατάω, το βγάζω. Κατάλαβα. Δεν μπορώ να απαντήσω. Καλησπέρα. Είμαι ο Καλογερόπουλος ο Γέννης. Θα ήθελα να σας πω κι εγώ μια καλησπέρα. Εκείνο που πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία είναι και αυτό το έγγραφο που προβάλλεται αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Είναι η αναφορά στον Άριο Πάγο. Ο πρώτος βαθμός προδοσίας της Ελλάδος είναι εκεί μέσα. Για να γνωρίζετε όλοι, τους το λέω επίσημα και δημόσια, εκεί έγκυται η μεγάλη προδοσία. Ευχαριστώ.